μεγάλες τελικές συγκεντρώσεις των υποψηφίων σε όλες τις επαρχίες κορυφώνεται η προεκλογική εκστρατεία. Όπως η χθεσινοβραδινή του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Αμόχωστο. Με τον τέος Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει και πάλι πανέτοιμος να αναλάβει τη διακυβέρνηση του τόπου. Δηλώνω πανέτοιμος να ηγηθώ μιας ισχυρής ομάδας που θα φέρει ελπίδα και προοπτική στο σύνολο του κυπριακού λαού, για όλους εμάς και τα παιδιά μας, χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε τη θέση του για σύσταση κυβέρνησης ευρείας αποδοχής, ενώ απίφθινε έκκληση για μαζική συμμετοχή στις 5 Φεβρουαρίου. Σε επίσκεψη του εξάλλου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, συζήτησε με τις Βρετανικές Αρχές την ανάγκη δημιουργίας πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή κλινικών που θα ενισχύσουν την ακαδημαϊκή και ιατρική κοινότητα της Κύπρου. Μέρος των συζητήσεων ήταν και η ανάγκη προσέλκυσης ξένων φοιτητών μέσω της δημιουργίας αγγλόφωνων προγραμμάτων, αλλά και το θέμα της δημιουργίας φοιτητικών εστιών ως επιπλέον στρατηγικό εργαλείο για προσέλκυση τόσο των Κυπρίων φοιτητών αλλά και ξένων. Στα θέματα οικονομίας επικεντρώνεται το επιτελείο Μαυρογιάννη, με τον υποψήφιο να συζητά μια σειρά από θέματα όπως η ΆΤΑ, ο κατώτατος μισθός, οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις, το πέναλτι του 12% στις πρόωρες συντάξεις και ενεργειακή πολιτική με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Ανεξαρτήτων Συντεχνιών. Το κράτος θα πρέπει να αναβαθμίσει τον εποπτικό και ελεκτικό ρόλο του τόσο για την εφαρμογή νομοθεσιών που διέπουν το εργασιακό δίκαιο, όσο και γενικότερα για την εξάλληψη της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Θέματα οικονομίας συζητήθηκαν και με το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών, ενώ το επιτελείο τοποθετήθηκε εκ νέου για το ζήτημα των τετραμήνων. Η κυβέρνηση του Ανδρέα Μαυρογιάννη θα καταργήσει τις εξετάσεις τετραμήνων από τη σχολική χρονιά 2023-2024. Με τον Αβέρο Φινοφίδου να περνά στην αντεπίθεση και να απαντά στον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Πρόεδρο της χώρας θα εκλέξουμε και όχι αυτοκράτορα ή δικτάτορα. Είναι καλό να γνωρίζει ο κ. Μαυρογιάννης ότι τα τετράμινα είναι εκεί με νομοθεσία. Τονίζοντας πως ως εκ τούτου για να γίνουν αλλαγές δεν είναι με διατάγματα του εκλεγμένου Προέδρου αλλά μέσα από διάλογο κυβέρνησης, Βουλής και άλλων εμπλεκομένων. Ο Αβέροφινο Φίδου συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, με τον οποίο, όπως είπε, υπάρχουν κάποιες διαφορές στο Κυπριακό, όμως ο στόχος είναι κοινός και δεν είναι άλλος από την αποτροπή των τουρκικών σχεδιασμών. Θέλω να επαναλάβω πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα στέκεται δίπλα και θα στηρίζει την Εκκλησία της Κύπρου. Αυτή η φιλία και αυτές οι θέσεις οι οποίες εκτίθενται με κάθε αγαθή προαίρεση και από μάνα και από εκείνον είναι κάτι το οποίο μας συνδέει ιδιαίτερα. Δυσί και Ακέλα αντάλλαξαν πυράκια για την οικονομία, με το κόμμα της Αντιπολίτευσης να κατηγορεί τον Αβέροφ Νοφίτου πως μοιράζει δεσμεύσεις, ενώ η Πινδάρου προειδοποιεί για κινδύνους παραπέμποντας στην προ-κουρέματος εποχή.